Εάν έχεις καλή παρέα, ανθρώπους συνομιλητές με καλή ψυχή και διάθεση και να έχουν υψηλά το αίσθημα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς, δεν χρειάζονται ούτε ερωτήσεις, ούτε να φτιάχνεις διαλόγους και προλόγους κτλ. Αγαπητέ φίλε Γιώργο Καρτσάκη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, καλή χρονιά. Ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων του νομού Λασιθίου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να σου ευχηθώ. Καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα για το 2022. Αγάπη προς όλο τον κόσμο. Έτσι. Και σε ευχαριστώ που με κάλεσε στην εκπομπή. Σε θεωρώ φίλο μου, γι' αυτό μιλάμε στον ελληνικό, από τους πολύ καλούς μου φίλους. Γι' αυτό και χαίρομαι που βρίσκομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ανταποκρίθηκες στο τηλεφώνημα που σου έκανα. Γιατί ξέρεις κάτι, η αστυνομική αυτή τη χώρα, αυτού εδώ του τόπου, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι φορούν τη στολή και μας περιμένουν στο επόμενο φανάρι, στο επόμενο στενό, για να μας πούν τι θα κάνουμε σωστά, γιατί εμείς πολλές φορές δεν το κάνουμε σωστά. Ούτε ήρθαμε να συζητήσουμε για μέτρα. Όχι. Που μας επιβάλλει η πανδημία, που μας επιβάλλουν οι καταστάσεις και πώς αυτά θα τα λύσουμε και πώς θα πετύχουμε την καταστολή απέναντι στο κομμάτι της πανδημίας. Αυτή τη φορά έρχεσαι εδώ και σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για να μοιραστούμε μαζί μία ακόμα κίνηση, πολύ ουσιαστική, συγκινητική θα μπορούσα να πω, την οποία σκέφτεσαι εσύ και οι συνάδελφοί σου και διεκπεραιώσατε, ολοκληρώσατε και αναφέρομαι φυσικά σε αυτό το γεμάτο ημερολόγιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου, ναι. Που φέτος έχει ένα διαφορετικό κόνσεπτ. Ναι, σκεφτήκαμε πριν κάποια χρόνια να κάνουμε ένα ημερολόγιο για το οποίο, στο οποίο να υπάρχουν φωτογραφίες από υπαρκτά πρόσωπα, από συναδέλφους μας οι οποίοι υπηρετούν σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες του νομού Λασιθίου. Για δύο λόγους. Ένα, για να φαίνεται το έργο τους, να τους γνωρίζει ο κόσμος, και το άλλο είναι ότι αυτό το ημερολόγιο δεν το πετάς μετά, είναι αναμνηστικό. Αναμνηστικό. Βέβαια. Και για να προλάβω εδώ πέρα για τους τηλεθεατές, το ημερολόγιο είναι η αφορμή, φίλες και φίλοι, σήμερα που μιλάμε εδώ με τον Γιώργο, τον καλό φίλο, τον Καρτσάκη. Έχουμε φωτογραφίες, Γιώργο, μη σε κουράζουμε κιόλας να μας το δείχνεις. Πριν από λίγες ημέρες διάβαζα. Οι αστυνομικοί του νομού Λασιθίου στο πλευρό της Ηλιαχτίδας βάψατε τις νέες εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν παιδιά με καρκίνο στον Άγιο Νικόλαο. Mm-hmm. Παλαιότερα, πριν από λίγες εβδομάδες, σας είδα να μεταφέρετε 14 τόνους, 4 τόνους, πώς 14 τόνους τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στους σεισμοπαθείς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Έχετε ένα πολύ δραστήριο κοινωνικό έργο και δεν θα μπορούσαμε αυτή την όψη του νομίσματος εμείς εδώ να μην την αγγίξουμε. Για να δείξουμε στον κόσμο ότι οι αστυνομικοί δεν είναι οι αστυνομικοί που βλέπουμε, οι αστυνομικοί που γνωρίζουμε καθημερινά. Είναι άνθρωποι. Οι αστυνομικοί που πάνε να παρουσιάσουν ότι είναι οι κακοί αστυνομικοί. Έτσι. Δεν είναι. Είναι ενεργοί πολίτες. Και αυτό το δείχνουν καθημερινά με τις πράξεις τους, όπως με την Ηλιαχτίδα. Ακούσαμε, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της Προέδρου, παρατήσαμε, βγάλαμε τις στολές, πήγαν οι συνάδελφοί μου, βάψανε τα γραφεία, γιατί είναι τιμή μας να έχουμε στον Άγιο Νικόλαο και στον νομό Λασιθίου γραφεία της Ηλιαχτίδας, αυτοί οι εθελοντές οι οποίοι ασχολούνται με παιδιά με νεοπλασία. Παιδιών με νεοπλασία. Και μάλιστα... και των οικογένειών τους. Βεβαίως. Και μάλιστα τρεις περιπτώσεις αστυνομικών είχαν τα παιδιά τους καρκίνο και η Ηλιαχτίδα, χωρίς να κάνουμε εμείς καμία παρέμβαση, χωρίς να τους πάρουμε καν τηλέφωνο, ασχοληθήκαν την πρώτη στιγμή, τους βρήκαν στους γονείς διαμονές, δηλαδή βοηθήσανε λίγο να παλύνουν τον πόνο τους, να μην νιώθουν μόνοι τους. Και πόσο μάλλον τώρα να νιώθουμε εμείς ότι στο νομό Λασιθίου ότι θα έχουμε αυτά τα γραφεία, πήγαν οι ίδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι δεν είναι και δουλειά τους. Έτσι. Και βάψανε για να αποφύγει η Ηλιαχτίδα τα έξοδα. Μπράβο, ναι, είναι μπράβο. Συγκινητικό. Πέρα από το ότι στείλαμε 14 τόνους πράγματα στο Αρκαλοχώρι, φύγανε πολλοί αστυνομικοί από τον Άγιο Νικόλαο, από την Νεάπολη, και πήγανε εθελοντές, γραφτήκαν εθελοντές εκεί τις πρώτες μέρες να βοηθήσουν στη διανομή των τροφίμων ή σε οτιδήποτε άλλο χρειαζόντουσαν. Βγάζουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Εμείς από την Ένωση προσπαθούμε να το αναδείξουμε περισσότερο, γιατί η νέα γενιά, ειδικά των αστυνομικών, είναι άλλης ποιότητας. Είναι άνθρωποι έτσι της καθημερινότητας και έχουν τον αγώνα που κάνουν για το αίσθημα ασφάλειας προς τον πολίτη, το κάνουν πάρα πολύ καλά. Και φαίνεται
τα τελευταία χρόνια πόσο κοντά έχουμε έρθει αστυνομία και κοινωνία, που όταν μπήκαμε εμείς στην αστυνομία η απόσταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Έχεις απόλυτο δίκιο, με πρόλαβες, θα το έλεγα. Ωστόσο, έρχεται ένας νέος πρόεδρος, ένας πρόεδρος που τα τελευταία 7 χρόνια δείχνει το δρόμο στους νέους αυτούς αστυνομικούς υπαλλήλους, κυρίως στο νομό Λασιθίου. Γιατί το δικό σου όραμα μπορώ να σου πω ότι είναι ζηλευτό και σε άλλες περιφέρειες και σε άλλους νομούς στην υπόλοιπη Ελλάδα και το ξέρεις, το γνωρίζεις, απλά είσαι με τριόφρον άνθρωπος, δεν θα το πεις ποτέ. Και πόσο υπερήφανοι μπορεί να νιώθουν οι ενδυνάμοι απόστρατοι της ελληνικής αστυνομίας στο νομό Λασιθίου που φέτος τους τοποθέτησε στον καθένα σε διαφορετικό μήνα, σε διαφορετική σελίδα, στο καταπληκτικό αυτό ημερολόγιο. Να βλέπουμε παρακαλώ πολύ και φωτογραφίες και να μας εξηγήσει, τους έβαλες να κάνουν κάστινγκ. Να πούμε όμως και κάτι για το εξώφυλλο. Άμα μπορείτε, δείξτε λίγο το εξώφυλλο. Θα δείξουμε το εξώφυλλο. Την ώρα της φωτογράφησης. Ωραία, φέραμε εδώ. Ναι, την ώρα της φωτογράφησης έρχεται μία γάτα. Εδώ είμαστε. Ναι, έρχεται μία γάτα και πηγαίνει στα πόδια του αστυνομικού. Γιατί και η γάτα νιώθει ασφάλεια δίπλα στους αστυνομικούς του Λασιθίου. Άρα, Γιώργο, πώς τα παντρεύεις όλα αυτά σε μια πρόταση. Ήταν απίστευτο, με τη γάτα εκεί. Με τη γάτα και ξεφυλίζοντας εγώ. Είναι κάποιες ευχές και του κυρίου Γιαννόπουλου. Χρόνο, του Γενικού Γραμματέα, του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα παιδιά. Φέτος μας έδωσε ευχές και υποστήριξε όλο το ημερολόγιο Περιφέρεια Κρήτης και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Αρναουτάκης. Για πρώτη φορά μας έστειλε ευχές ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο αντιστράτηγος ο κύριος Καραμαλάκης και ο γενικός Κρήτης, ο υποστράτης ο κύριος Ρουτζάκης. Αγκαλιάσαν αυτή την προσπάθεια. Από πίσω ο αστυνομικός διευθυντής Λασιθίου μαζί με τον πρώτο υποδιευθυντή δώσαν ευχές και στην επόμενη σελίδα είναι φίλοι της αστυνομίας. Είναι ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής. Ο οποίος έχει γυρίσει 16.500 αρχαιότητες πίσω στη χώρα μας, τα έχει βάλει με πολλούς αρχαιοκάπηλους. Ο Πάνος Σόμπολος, φίλος καλός και αστυνομικός συντάκτης. Ο Ερωκλής Μιχαηλίδης, ο οποίος έκανε τον αστυνόμο Μπέκα πάρα πολλά χρόνια. Απέκτησε σίγουρα κάποια χαρίσματα και ιδιότητες. Ναι, εμείς τον αντιμετωπίζουμε ως συνάδελφο. Αλήθεια. Πώς ανταποκρίθηκε στο τηλεφώνημα? Το άρεσε πάρα πολύ, βέβαια. Ο Ερωκλής Μιχαηλίδης, λοιπόν, ο ηθοποιός. Ο αστυνόμος Μπέκας και αυτός αφιέρωσε. Και ο Βασίλης Σκουλάς, ο οποίος είναι υποστηρικτής και έχει κάνει μεγάλο αγώνα για να σταματήσουν από τα κριτικά γλέντια οι μπαλωθιές. Βέβαια. Οτιδήποτε. Και εδώ λοιπόν πάμε στην ουσία, γιατί εδώ αποτυπώνονται λοιπόν στο καταπληκτικό αυτό ημερολόγιο όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εν δυνάμει απόστρατοι. Σε ένα ή δύο χρόνια νομίζω θα αφήσουν το σώμα. Θα αφήσουν. Πριν ξεκινήσω να σχολιάσω εκεί, αυτή είναι και η δάσκαλή μας, εμάς, των νέων αστυνομικών. Έτσι. Αυτούς συναντήσαμε, από αυτούς μάθαμε τη δουλειά και προσπαθούμε να τους θυμάμε με αυτό το ημερολόγιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα έχουν προσφέρει. Εδώ έχουμε τη φωτογραφία όπου είναι ο πατέρας και ο γιος. Ο πατέρας και ο γιος, οι οποίοι υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία. Στην ίδια υπηρεσία και ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο ότι έχετε προσπαθήσει τουλάχιστον στους περισσότερους να βάλετε και την πρώτη τους φωτογραφία όταν εντάχθηκαν στο σώμα από 30-35 χρόνια. Χρόνια πριν. Πολύ συγκινητικό το περιεχόμενο και για τους ίδιους φαντάζομαι. Ένα συνάδελφος στο αεροδρόμιο της Σιτίας. Αρχιφύλακας Τσιριμόκος Παναγιώτης. Λέω τα ονόματα, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Μην έχουμε μετά κανένα πρόβλημα. Μην έρθει η αστυνομία εδώ πέρα να μας μαζέψει. Και εδώ άλλοι δύο συνάδελφοι από το αεροδρόμιο της Σιτίας. Πολύ αγαπητοί. Μπράβο. Στην επόμενη σελίδα είναι ο διαβιβαστής μας. Ο κύριος Κλόντζας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στην άμεση δράση. Κυρίως από το ρόλο του διαβιβαστή. Αγαπητός. Με θέα την Ελούντα. Εδώ με θέα την Πλάκα είναι ο συνάδελφός μας κύριο Φιτρολάκης, ο οποίος υπηρετεί στα ΤΑΕ. Μπράβο. Και εδώ ο αγαπημένος μας ο Γιάννης, ο οποίος έχει τη φωτογραφία με τη μηχανή. Με τη μηχανή του εδώ, όταν πρώτο εισήχθη στο σώμα. Στο οροπέδιο Λασιθίου. Ο κύριος Καδιανάκης, ο Γιώργος.
Έτσι, στο οροπέδιο. Και έχετε φροντίσει να αποτυπώσετε και τις φωτογραφίες, να γίνει δηλαδή φωτογράφηση σε χαρακτηριστικά σημεία όλου του Λασιθίου. Όλου του Λασιθίου. Εδώ είμαστε στην Ιερά Πέτρα. Μπράβο. Με τον Τσακμάβουλο, ο οποίος ακόμα υπηρετεί πάνω στους μηχανές και είναι πάρα πολύ μάχημος. Και εδώ είναι ο πατέρας της υπηρεσίας, έτσι τον έχουμε χαρακτηρίσει πάρα πολύ. Ο κύριος Πασχαλάκης. Ο κύριος Πασχαλάκης, πάρα πολύ αγαπητός. Γι' αυτό του βάλαμε και δύο συναδέλφους δίπλα του. Τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Ναι. Εδώ η μεγάλη μας μορφή, ο κύριος Δεμέτζος, τον οποίο τον μιλάμε σε εξώφυλλο. Όταν αναφερόμαστε σε κριτικό αστυνομικό, βέβαια. Το μυαλό μας πάει κατευθείαν σε μια φιγούρα σαν του κυρίου Δεμέτζου. Ναι, ναι. Η φωτογράφος μας, η Στέλλα Ημωδυνάκη, η οποία έκανε αυτήν την εξαιρετική δουλειά, έλεγε για το συγκεκριμένο ότι από όπου και να τον τραβήξω, γράφει. Γράφει. Ναι. Και εδώ, στο μήνα Δεκέμβριο, ο κύριος Σταματάκης, εξαιρετικός συνάδελφος. Τέλος. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο πολύ θα το έχουν χαρεί αυτοί οι άνθρωποι, θα έχουν χαρεί αυτή την προσπάθεια. Και μου έχει αφήσει εμένα μία αφιέρωση. Βέβαια, είναι το άλλο ημερολόγιο και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έφερε κι άλλο, ε. Έφερα κι άλλο. Είπαμε ότι είναι συλλεκτικά αυτά. Είναι συλλεκτικά. Γιατί μετά από αρκετά χρόνια θα ανατρέξουμε πίσω στο 2022 και θα πούμε. Ναι, μετά από 30 χρόνια θα έχει μεγάλη αξία. Θα έχει μεγάλη αξία. Θα έχει μεγάλη αξία. Γιατί όλο αυτό το αίσθημα για προσφορά, Γιώργο. Και έχεις παρακινήσει και πολύ κόσμο στην Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων εκεί στο Λασίθι. Κοιτάξτε, φανταστείτε ότι από 20... Το αίσθημα του να πείσεις την κοινωνία ότι ο αστυνομικός είναι δίπλα, το να βγει απλά ο αληθινός εαυτός ενός ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από μία στολή. Να σας πω, εμείς τελειώσαμε οι αστυνομικοί 20 χρονών τη σχολή και αμέσως μπήκαμε στην ενεργό δράση. Η δουλειά μας ασχολείται μόνο με τον πόνο των ανθρώπων και σε αυτό προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Έτσι. Και όσο μπορούμε να υπάρξει και η δικαιοσύνη. Που τη δικαιοσύνη βέβαια την κάνουν τα δικαστήρια, αλλά όσο μπορούμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά. Μέσα από αυτά και μέσα από όλο τον πόνο που ζήσαμε και βλέπουμε, όταν νιώθουμε ότι έχουμε τη δύναμη να προσφέρουμε το κάτι της παραπάνω, το κάνουμε. Γιατί μέσα από αυτές τις δράσεις, επειδή υπάρχει και μια γενικότερη απογοήτευση στην κοινωνία με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες δράσεις, να τους δείχνουμε έναν δρόμο σε πολλούς που θέλουν να βοηθήσουν, αλλά δεν ξέρουν το πώς, και να τους πούμε, ελάτε, γιατί όλοι μαζί, μα πραγματικά το λέω αυτό, όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε την κοινωνία μας, μην περιμένουμε μόνο από τους άλλους. Ο άλλος έχει την οικονομική δύναμη να το κάνει, να βοηθήσει οικονομικά. Ο άλλος μπορεί να πιάσει ένα πινέλο και να βάψει ένα γραφείο. Το οτιδήποτε άλλο. Να επιτευχθεί λοιπόν η συμμετοχή ήταν. Βεβαίως. Βεβαίως. Εγώ βλέπω τους συναδέλφους μου και εγώ που συμμετέχω μαζί τους σε αυτές τις δράσεις και μόλις τελειώνουμε, νιώθουμε καλά με την ψυχή μας. Νιώθουμε ότι προσφέραμε. Έρχεται ένα χαμόγελο πραγματικό. Και μέσα από αυτές τις δράσεις βλέπω ότι έρχονται και πολλοί άλλοι και συμμετέχουν. Το λέω πολλές φορές και το πρωτοφωνάζω και εγώ και η Χριστιανά Γιώργο από εδώ πέρα, ότι το αίσθημα και η αγαλίαση ψυχής που μπορεί να νιώσει κάποιος μετά από μια κίνηση αλληλεγγύης ή προσφοράς. Δεν έχει σημασία το ευρώ που μπορεί να δώσει κάτι ή το κουλούρι που μπορεί να δώσει, ή ένα ρούχο, ένα πιάτο φαγητό. Το κάνεις, αυτό που εισπράττει μετά οποιοδήποτε και όποιος δεν το έχει κάνει να το κάνει, παιδιά, μέχρι τώρα, που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει κάνει. Απλά λίγο η πανδημία μας έχει βγάλει από τις ράγες της πραγματικής ζωής, της κοινωνικής ζωής, της ζωής της αλληλεγγύης. Αυτή η πανδημία ευθύνεται για όλα. Νομίζω θα περάσει, απλά δεν θα πρέπει εμείς να ξεχάσουμε την επόμενη μέρα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επίσης μας χρειάζονται. Βέβαια και μην υιοθετήσουμε, θέλω να πω, την απομόνωση τώρα λόγω κορονοϊού, λόγω υγειονομικών πρωτοκόλων κτλ. Και ξεχάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Αλλά ο εθελοντισμός σε διάφορες τέτοιες δράσεις είναι καλό να τα βλέπουν και τα μικρά παιδιά. Είναι παιδεία αυτό. Σωστά. Εγώ θα αναφέρω κάτι στην εκπομπή σας για το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Όταν πρωτοπήγαμε στο Αρκαλοχώρι, βλέπαμε τα παιδιά του Λυκείου. Ναι. Ενώ το σχολείο τους είχε υποστεί μεγάλες ζημιές και είχαν σταματήσει να κάνουν μαθήματα και ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ εθελοντές, χωρίς κανένας να τους πει ότι υποχρεούνται να το κάνουν. Δεν ήταν υποχρέωσή τους, ήταν μικρά παιδιά 16, 17, 18 χρονών. Έτσι. Βλέποντας αυτά τα παιδιά και βλέποντας τον εθελοντισμό τους και την αγάπη τους, γιατί μου λέει με ένα κορίτσι 16 χρονών, μα εμείς θα ξαναφτιάξουμε το χωριό μας. Όταν βλέπεις αυτή την παιδεία σε αυτά τα παιδιά, λες υπάρχει μέλλον για αυτή τη χώρα, υπάρχει μέλλον για την κοινωνία μας.
Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα και τους συναδέλφους σου που υπενθυμίζετε ότι σε αυτό το χώρο επιβεβαιώνεται βασικά ότι υπάρχει ανθρωπιά. Υπάρχει. Τέλος, αυτό που λέγαμε στην αρχή, Γιώργο. Καλή χρονιά καλή να έχουμε. Χρονιά.